Είμαι η Κατερίνα Τζανετάτου, είμαι 50 ετών, ασχολούμαι με τα οικιακά και έρχομαι από τον Άγιο Δημήτριο. Στο αντικείμενο που φέρνω σήμερα μπορείς να φυλάξεις αναμνήσεις. Υποδεχόμαστε, Θάνο μου, την αγαπημένη μας Κατερίνα. Καλώς μας ήλθες στο Castle Trust. Καλησπέρα. Γλυκιά Κατερίνα, από πού μας έρχεσαι? Από τον Άγιο Δημήτριο. Ωραία, η καταγωγή σου? Και Βαλονιά. Εσύ τώρα με τι ασχολείσαι? Είμαι μαμά σπίτι με τα παιδιά. Είσαι πλέον ευτυχισμένη γυναίκα, μητέρα στον κόσμο. Δεν υπάρχει πιο ιερό πράγμα να μεγαλώνεις τα παιδιά σου εσύ η ίδια. Νιώθω ευλογία και χαρά που μεγαλώνω η ίδια τα παιδιά μου. Μακάρι όλες οι μανούλες να μπορούσαν να το κάνουν. Έχεις κάποιο χόμπι, έχεις κάτι? Όχι, αλλά από μικρή πήγαινα με τους δικούς μου, η μεγάλη μου αγάπη, στο Παλαιοπωλείο. Εκεί μεγάλωσα. Πού είναι το Παλαιοπωλείο? Στο μοναστηράκι Αβυσσινίας 8. Δεν το πιστεύω. Αβυσσινίας 3 ήταν ο Μιλάκης και δίπλα ήταν το αντικοπωλείο που είχαμε ως οικογένεια, Μοιραράκης, ο Μπάρμπας. Μάλιστα. Άμα ρωτήσεις, ο μπαμπάς σου δεν ζει. Ο μπαμπάς μου δεν ζει. Κωνσταντίνο. Το επώνυμο πάει. Τζανετάτος. Το Τζανετάτο, δεν ξέρω. Σίγουρα θα σας ήξερε. Πες του, είναι δυνατόν. Καταπληκτικό. Πόσο μικρός είναι ο κόσμος. Η κυρία Δέσποινα ήξερε τον μπαμπά μου και εγώ ήρθα στην εκπομπή της και τη γνώρισα και από κοντά. Θυμάμαι τον μπαμπά σου, ερχόντουσαν τα κάρα για να φέρουν τα αντικείμενα και λέω, ρε, ποιος θα το πάει τώρα, κάνε άκρη, μπαίνω εγώ μέσα του. Θυμάμαι τον πατέρα σου, σαν να τον έχω μπροστά μου. Εκεί δεν έμπαινε κανείς, πολύ δυνατός. Και τη μητέρα μου εκεί. Τη μητέρα σου δεν μπορεί πολύ θυμάμαι. 12 χρόνια διαφορά ήταν Κεραυνοβόλος. Μέσα στο μοναστεράκι. Ναι, της πρόσφερε απλά μπουγάτσα. Αλήθεια? Ναι, και ύστερα απλά τη ζήτησε από τον αδερφό της. Όλα μου τα χρόνια, οι παιδιές μου αναμνήσεις είναι από το μοναστηράκι. Αυτά που έχω ζήσει με τον παπά μου και τη μαμά μου είναι αξέχαστα. Η κυρία Δέσποινα με πάει χρόνια πίσω και συγκινούμε γιατί τους έχω χάσει. Τι μου θύμισες! Ωραίσαι, Κατερίνα. Λοιπόν, επομένως ξέρεις από αντίκες. Ξέρω, ναι. Έχεις πολλές αντίκες σπίτι σου, κληρονόμησες από τους δικούς σου? Έχω αρκετές, από δώρα της μαμάς. Αυτό είναι από το σπίτι μου, από τη μαμά μου. Για πες την ιστορία του. Είναι δώρο της μητέρας μου, ένα από τα αρκετά δώρα που μου έχει κάνει, μικρό αντικείμενα, γιατί μου αρέσουν και τα μικρά, τα διακοσμητικά γενικότερα. Είναι βικτωριανή, νομίζω. Και πώς το επέλεξες να το φέρεις εδώ? Το επέλεξα ίσως από τα καλύτερα που έχω στο σπίτι. Πιστεύοντας ότι είναι βικτωριανής εποχής. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θάνο μου, όπως βλέπεις, εδώ έχουμε ένα αντικείμενο που είναι παλαιό. Η αγαπητή Κατερίνα πιστεύει ότι είναι βικτωριανής εποχής και θέλουμε να δούμε εάν θα μας το επιβεβαιώσεις ή όχι. Βεβαίως. Έχουμε μία κορνίζα, καταρχάς. Μία κορνίζα όπου κάποιος μπορεί στο εσωτερικό να τοποθετήσει μία φωτογραφία. Μπορεί στο παρελθόν να είχε ένα ωραίο έργο τέχνης με γκουάς και να βγει και να μπει και το πορτρέτο κάποιου κυρίου. Μπορεί κάποιος και σήμερα να το αξιοποιήσει, είτε ως κάδρο για φωτογραφία, είτε σαν μία πολύ ωραία κορνίζα για ένα μικρό έργο τέχνης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, σαν διακοσμητικό. Πάμε τώρα όμως να λύσουμε το ερώτημα εάν είναι βικτωριανό ή αν δεν είναι βικτωριανό. Πρώτα απ' όλα, δεν βρισκόμαστε στην Αγγλία, βρισκόμαστε στη Γαλλία. Γιατί βρισκόμαστε στην Γαλλία, θα με ρωτήσεις, Θάνο. Και θα σου απαντήσω πολύ χαρακτηριστικά ότι βλέπουμε το πώς είναι διακοσμημένο. Έχουμε διάφορα γαλλικά σύμβολα, όπως αυτό εδώ, όπως αυτό εδώ, όπως αυτό εδώ, που είναι το λεγόμενο Fleur de Lis, ξεκάθαρο γαλλικό σύμβολο. Επιπλέον, στις τέσσερις γωνίες, έχουμε τέσσερα πορτρέτα. Ο Λουδοβίκος ο Άγιος, ο Καρλομάγνος, ο Ερίκος ο IV της Γαλλίας. Έχουμε δηλαδή γνωστές φυσιογνωμίες της εποχής που θέλαν για να διακοσμήσουν ένα ωραίο αντικείμενο. Δεν είμαστε στο 19ο αιώνα, είμαστε στις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή μπορεί να είμαστε γύρω στο 1910, 1920, 1930, κάπου εκεί βρισκόμαστε. Το αντικείμενό μου μπορεί να μην είναι του 19ου αιώνα, αλλά σίγουρα είναι πολύ παλιό.
το υλικό του. Το υλικό αυτό είναι αντιμόνιο, zinc στα αγγλικά, και έχει κατασκευαστεί πρεσαριστά. Δηλαδή μπαίνει το υλικό σε μία μήτρα, πιέζεται αυτή η μήτρα, βγαίνει και είναι το υλικό έτοιμο. Ουσιαστικά είναι σαν καλούπι, μπορούμε να πούμε. Είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Παρατηρούμε, έχει αποκτήσει μια πολύ ωραία πατίνα και μου αρέσει που υπάρχει πίσω και το ποδαράκι. Μπορείς να το στηρίξεις. Αλλά μπορεί και να κρεμαστεί και στον τοίχο. Και μπορεί και να κρεμαστεί, όπως είπε η Δέσποινα, και στον τοίχο. Mm-hmm. Τώρα, θέλεις να μου αποκαλύψεις με πόσα χρήματα θα ήσουν ευχαριστημένη. Μάλιστα. Τουλάχιστον 300 ευρώ. Πολύ ωραία. Κάνε μας όμως και αυτή τη συγκεκριμένη ερώτηση κλειδί. Κύριε Τάνο μας, θα μου πείτε την εκτίμησή σας. Δυστυχώς το 300, σύμφωνα με την ποιότητα κατασκευής και την προέλευσή του και την ηλικία του, είναι μακριά. Η εκτίμησή μου είναι... 100 ευρώ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Είναι πολύ όμορφο. Ελπίζω να πάρεις περισσότερο. Μακάρι. Δεν σου άρεσε πολύ. Όχι. Είναι χαμηλά. Ήθελα τουλάχιστον 300. Να έχεις μια καλή τύχη σε ό,τι κάνεις και να είναι καλοπούλητο το αντικείμενο που καλή μας έφερε. Καλή συνέχεια και σε σένα. Το δωμάτιο της δημοπρασίας πιστεύω θα τα πάω πάρα πολύ καλά και θα πουλήσω σε καλή τιμή το αντικείμενό μου. Βλέπω ότι δεν υπάρχει αντικείμενο πάνω, άρα μάλλον θα είναι έκπληξη. Όχι ρε. Και, εκτός και αν είναι αυτό το μαξιλάρι. Ναι. Και έχει κάτι κάτω από το μαξιλάρι. Σας παρακαλώ, έχουν αρχίσει τώρα να πεινάνε πάρα πολύ και δεν ξέρουν τι λένε. Ναι. Παρακαλώ, περάστε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Μπαίνω στο δωμάτιο των αγοραστών με λίγο άγχος, αλλά το έχω. Πώς ονομάζεστε? Καταρίνα Τζανετάτου. Από πού μας έρχεστε, με τι ασχολείστε? Από τον Άγιο Δημήτριο, μαμά και σύζυγος, καταγωγή Κεφαλονιά. Το κατάλαβα με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η Ελωμίδα κατάλαβα αμέσως ότι είμαι από Κεφαλονιά, μάλλον από το επίθετο, αλλά έχω και τον αέρα της Κεφαλονίτης σας. Επαγγελματικά ασχολείστε με κάτι? Επαγγελματικά όχι, αλλά μεγάλωσα στο Μοναστηράκι. Με τον παπά μου και τη μαμά. Μάλιστα. Άρα έχετε πάρα πολλά αντικείμενα, λογικά. Αρκετά. Αυτό είναι της μητέρας μου από το σπίτι μου. Έχω αρκετά αντικείμενα. Μπορούμε να το έχουμε κοντά μας. Ναι, ακριβώς αυτό θα έλεγα κι εγώ. Τώρα που μάθαμε ποια είστε εσείς ο κύριος, ποιος είναι? Δεν έχω ιδέα. Όντως, ποιος είναι στην εικόνα? Πόσο παλιό είναι? Νομίζω μετά το 1910 και μετά. Είναι βρετανικής προέλευσης, σωστά? Έτσι νόμιζα κι εγώ, αλλά μου είπε ότι είναι γαλλικό. Έχει και γαλλικές σφραγίδες επάνω. Κι εγώ νόμιζα από τις φιγούρες που βλέπω εδώ στις τέσσερις κορυφές ότι είναι βρετανικό, αλλά λέτε ότι είναι γαλλικό. Έχει κάπου σχετικές σφραγίδες. Μήπως πίσω? Δεν βλέπω κάτι. Ξέρετε ποιοι είναι οι τέσσερις εικονιζόμενες φιγούρες εδώ? Σας είπε κάτι ο Θάνος και η ομάδα των εκτιμητών? Όχι, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάστε. Έχετε εικόνα πώς κατασκευάζετε ένα τέτοιο αντικείμενο? Χιτό. Μάλιστα. Ούτε ξέρετε από την οικογένειά σας πώς κατέληξε αυτό το αντικείμενο στα χέρια σας? Από ταξίδι της μητέρας μου. Μάλιστα. Για το μαγαζί. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν κρεμαστό καταρχήν και ότι αυτή η βάση είναι μεταγενέστερη, όπως βλέπετε. Έχει κοπεί και έχει κολληθεί μετά για να μπορεί να στέκεται. Δεν είναι αυθεντική τελείως. Ρίτσαρντ, δεν νομίζω να είναι μεταγενέστερη η βάση, γιατί και εγώ και η μαμά μου δεν το έχουμε πειράξει καθόλου. Μυστήριο στο Κασόρτρα σήμερα το αντικείμενο που μας έφερες, Κατερίνα. Και με γνώμονα ότι δεν υπάρχει άλλη ιστορία σε αυτό το αντικείμενο, λέω να ξεκινήσουμε τις προσφορές κιόλας. Οι αγοραστές δεν πήραν καμία χρήσιμη πληροφορία από την πωλήτρια. Άγνωστες οι προθέσεις και τα κίνητρά τους. Μοναδικό στοιχείο, τα 300 ευρώ που θέλει η Κατερίνα, παρά την εκτίμηση των 100. Και θα ξεκινήσω εγώ με αυτό που πιστεύω ότι θα το αγόραζα σε μια αγορά έξω από ένα παλαιοπόλι. Θα προσφέρω 80 ευρώ. Είναι μια καλή αρχή. Έχει πολλή δουλειά. Το H, υποθέτω, αναφέρεται σε κάτι... είναι ένα μονόγραμμα είτε του ιδιοκτήτη τότε, μπορεί να το ζήτησε να το κάνουν ειδικά για αυτόν, από κάποιο ξενοδοχείο, φαντάζομαι εγώ. Πάντως, θα σας τέριαζε εσάς.
Εμένα συγκεκριμένα. Πολύ περισσότερο και το κύριο Τσεκαράκη. Από την αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Η αλήθεια... καθρέφτη μέσα θα τέλειαζε. Αυτό ήθελα να πω, ότι θα μπορούσε να είναι καθρέφτης και μια και είναι... Εγώ δεν ήθελα να το πειράξω επειδή ήταν καθαρά καλά από τα χέρια της μαμάς. Υπάρχει προοπτική σε αυτό το αντικείμενο, είτε ως κάδρο, είτε με έναν καθρέφτη. Και είναι αρκετά ρομαντικό, που μου αρέσει αυτή η αισθητική. Θα προσφέρω 100 ευρώ. Είμαι προβληματισμένη, Κατερίνα, γιατί δεν έχω τον τρόπο να καταλάβω πώς να το αξιολογήσω. Θα βάλω άλλα 10 ευρώ για να μείνω μέσα στην όλη διαδικασία και να το σκεφτώ λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ, Κατερίνα, θα σου πω ότι έχω εντυπωσιαστεί από αυτό το αντικείμενο. Κάτι αντίστοιχο δεν έχω ξαναδεί. Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, παιδιά, το μπιζουταρισμένο κρύσταλλο που έχει στο κέντρο. Ναι. Είναι πολύ αξιολογό και καλό θα είναι όποιος το πάρει από εμάς να μην το πειράξει ούτε να το αντικαταστήσει με ένα καθρέφτη. Γιατί αυτό είναι σπουδαίο και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φαντάσου, ένα τέτοιο μπιζουταρισμένο κρύσταλλο είναι δύσκολο να γίνει. Ακόμη και σήμερα. Εγώ θα συμμετέχω και θα προσφέρω 150 ευρώ. Μάλιστα. Γενναίη προσφορά του Τσαγκαράκη στα 150, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο. Έχω ένα θέμα με τις κορνίζες και με τις φωτογραφίες. Άρα δεν θα συμμετέχω σε αυτή την δημοπρασία. Εγώ τώρα πήρα έμπνευση. Έχεις δίκιο, Γιώργο, ούτε εγώ θα ήθελα να το πειράξω. Έχει ενδιαφέρον το ότι είναι ένα τόσο όμορφο κάδρο με αυτό το τζάμι και με έναν κύριο τον οποίο δεν ξέρουμε. Μου κάνει κάπως θεατρικό. Ο κύριος Έξ. Και, ναι. θα προσφέρω 160 ευρώ γιατί θέλω να το κάνω δώρο σε ένα φίλο μου που μόλις θα ανοίξει ένα καινούριο θέατρο. Η όλη μου... Πολύ καλή ιδέα σου για το δώρο που θέλεις να κάνεις, αλλά μόνο 160 ευρώ. Εγώ με αυτή την προσφορά σου έχει ξεπεράσει τον πόθο μου να πάρω αυτό το αντικείμενο σήμερα εδώ στο Castle Trust. Uh-huh. Το σέβομαι όμως την ηλικία του και την κατάστασή του και θα είμαι εκτός. Θα μείνω λίγο, 170, γιατί ο Γιώργος λέει ότι μπορείς να το κάνεις αυτό. Θα συνεχίσω στα 180, Κατερίνα. Και εγώ θα συνεχίσω πάντως. Έλα. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσα να βρω ένα έργο να βάλω εκεί, σε αυτές τις διαστάσεις, με αυτές τις... Αχ, αυτό σκεφτόμουν. Είναι καλά, δύσκολο. Είναι τρομερό. Γιατί είναι και οκτάγωνο. 200 ευρώ όμως θα προσφέρω. Βρε, παιδιά, με δεκαράκια. Δεν πρόκειται να ανέβουμε έτσι. Λοιπόν, παιδιά, εγώ έχω προσφέρει 200 ευρώ. Αν έχετε μια αντιπρόταση, διαφορετικά αφήστε με την Κατερίνα. 2,20. 2,30. 2,50. 2,50. 2,60. Okay. 2,70. Πεδίο μάχης έχει γίνει το αντικείμενό μου. Εδώ θα κάνουμε τρελή πώληση. 2,80. 2,90. 300. Και είναι η τελευταία μου προσφορά. Καλά, 3,10. 310 από την Ελωμίδα. Έχουμε ξεφύγει και από την εκτίμηση. Καλά τα πάμε. 3,10 δικό σου, πάσο. Κατερίνα μου, όλοι εδώ πέρα με πολύ αγάπη βοήθησαν εσένα. Και έχω μείνει μόνη να το διεκδικήσω στην τιμή των 310 ευρώ. Σκέψου το. Με συγχωρείς, αλλά θέλω πολύ να το κάνω δώρο. 320 από μένα. Αυτό που είχα πω. Πες ένα αποχαιρετώ. Το κάνεις δώρο σε μένα, ρε. Στο λουμινάκι σου. Στον άνθρωπο πάνω. Εσένα θα σου κάνω 1,000 άλλα δώρα. Είμαι εκτός για την Ιόλη. Και μείναμε οι δυο μας. Κατερίνα. Λοιπόν. Τι λες, έχουμε συμφωνία στα 320 ευρώ. Θα μπορούσατε να κάνετε κάτι καλύτερο. Έφτασα εκεί, ειλικρινά μόνο και μόνο για να το πάρω από τους υπόλοιπους. Θα ήθελα πολύ να γίνει δικό μου. Σκέψου το και πες μου. Να το σκεφτώ λίγο. Βεβαίως. Είμαστε σύμφωνοι. Μπράβο. Επειδή σας αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ. Η όλη μου, στα 320 έχουμε συμφωνία. Εξάλλου, εσένα είχα βάλει στόχο εξ αρχής. Πόσο το εκτίμησε ο Θάνος? 120. 120. Άρα είμαστε, έχουμε κάνει μια καλή συμφωνία, σωστά. Και εγώ ευχαριστώ. Να μας ξαναέρθεις. Ευχαριστώ. Να πας το καλό. Πολύ. Γεια σας, Κατερίνα. Γεια σας. Σας αγαπώ. Πέρασε πολύ ωραία στην εκπομπή σήμερα. Σίγουρα θα ξανάρθω και σας υπόσχομαι ότι θα τα θυμάμαι όλα στη δημοκρασία.